Ο Μάιος μας έφτασε και το μόνο που θέλω να κάνω είναι να είμαι έξω και να λιάζομαι στην εξοχή πίνοντας παγωμένο μάτσα λάτε και βλέποντας και επεισόδια Game of Thrones που παιδιά δεν θέλω να τελειώσει με τίποτα. Αν το βλέπετε κι εσείς, πείτε μου ποιος θέλετε να κάτσει στο θρόνο, ποιος είναι ο αγαπημένος σας. Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς μας ήρθατε. Είμαι η Νάγια και εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe, για γραφτείτε τώρα στο κανάλι για να μπείτε σε αυτή εδώ τη μεγάλη παρέα και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, έχω ένα wow feeling, γιατί αυτά τα προϊόντα για τα οποία θέλω να σας μιλήσω, παιδιά, όχι μόνο μου άρεσαν τον τελευταίο καιρό, αλλά με ενθουσίασαν. Σκεφτόμουν αν θα κάνω ένα tops and flops, δηλαδή προϊόντα που μου άρεσαν και που δεν μου άρεσαν. Αυτό ίσως ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Πείτε μου αν θέλετε να το δείτε. Προς το παρόν όμως ήθελα να σας μιλήσω για αυτά τα προϊόντα τα οποία με ξετρελανάν. Hashtag the wow factor, γιατί πραγματικά για όλα αυτά που έχω μπροστά μου, ένα μεγάλο wow θέλω να πω. Λοιπόν, ξεκινάω από αυτή εδώ την παλέτα, η οποία πόνεσε όταν την αγόρασα. Είναι η Sunset Palette της Natasha Denona. Και νομίζω ότι έχει 119 ευρώ, κάτι τέτοιο. Θα σας γράψω την τιμή στην οθόνη. Τώρα θα μου πείτε τι σε έπιασε. Τι τρέλα ήταν αυτή και πήγες και πήρες αυτή την παλέτα, η οποία, παιδιά, έχει θερμές αποχρώσεις, όπως βλέπετε. Έχει καθρεφτάρα, τεράστια. Έχει και αυτό εδώ, στο οποίο σου λέει τα ονόματα των σκιών και την υφή τους. Έχει κάτι κωδικούς δίπλα. Λοιπόν, τρελάθηκα. Τι να κάνω. Είμαι θύμα. Έχω αδυναμία στις παλέτες, έχω αδυναμία στις παλέτες οι οποίες έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που δεν χρειάζεσαι κανένα primer στα βλέφαρά σου για να έχουν τρελή απόδοση οι σκιές και θα σας φατσάρω μερικές από αυτές για να δείτε την απόδοσή τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτή εδώ που είναι, εντάξει, νομίζω η αγαπημένη μου, αυτή. Ας πάρουμε ένα πορτοκαλί, ας πάρουμε και το κόκκινο. Λοιπόν, είδατε πόσο πήρα, έτσι. Λοιπόν, αρχίζω. 1, 2, 3, 4. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Δηλαδή, πείτε μου, αν αυτή δεν είναι σωστή απόδοση σκιών, ποια είναι? Δεν έχω ξαναδουλέψει με τέτοιες σκιές, δεν τις έχω ξανασταντήσει, πλεντάρονται τέλεια, ταιριάζουν όλες μεταξύ τους. Λένε ότι κάθε σειρά είναι και ένα look. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορείς να κάνεις άπειρα looks. Έχω προσπαθήσει να χρησιμοποιήσω αυτό το κίτρινο. Μάλλον με απόλυτη αποτυχία, είναι δύσκολο χρώμα, αλλά θα εμπνευστώ κάπως, σίγουρα θα κάνω ένα μακιγιάζ. Φεύγω από αυτή την παλέτα και πάω σε skincare. Πάω σε skincare γιατί ανακάλυψα πρόσφατα αυτή εδώ την κρέμα από την Clinique. Λοιπόν, αυτό λέγεται Clinique ID και τι κάνει, διαλέγεις τη βάση την οποία θέλεις, τη βάση της κρέμας. Εγώ διάλεξα ένα oil control gel που ελέγχει τη λιπαρότητα και διαλέγεις και το προϊόν που θα βάλεις από πάνω. Θέλεις προϊόν για ρητίδες, θέλεις προϊόν για λάμψη της επιδερμίδας, θέλεις προϊόν για υφή της επιδερμίδας που είναι σαν τη δική μου πολύ κακή, αυτή την μπλε κάψουλα θα βάλεις. Ενώνεις λοιπόν τα δύο προϊόντα και δημιουργείς τη δική σου κρέμα, η οποία, παιδιά, εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ, γιατί επιτέλους βρήκα μία κρέμα που με ενυδατώνει και μου κρατάει και τη λιπαρότητα στο ταφ, που είναι πολύ δύσκολο προτζεκτάκι. Αυτό ειδικά τώρα που έρχεται καλοκαίρι και θα αρχίσω να υδρώνω και περισσότερο. Πάμε σε κρέμα ματιών. Ο Κορές έβγαλε αυτή εδώ τη σειρά. Κορές Probiotics με ελληνικό γιαούρτι και αυτή είναι η κρέμα ματιών. Έχει λοιπόν αυτό εδώ το επλικατέρ, το οποίο είναι πάντα δροσερό κατά ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι πρέπει να προσέχετε πόσο θα τους λήξετε, γιατί βγαίνει αρκετό προϊόν. Κατά τα άλλα όμως το εφαρμόζετε στα μάτια, εγώ το εφαρμόζω πρωί και βράδυ. Και εκτός ότι με δροσίζει, νομίζω ότι μου απαλύνει και το φούσκωμα, το πρίξιμο στα μάτια, κάτι που δεν καταφέρνουν να κάνουν και πάρα πολλές κρέμες ματιών. Αυτή λοιπόν επίσης είναι μια wow κρέμα. Μερικές φορές την εβδομάδα βάζω αυτή εδώ την Eye Sleeping Mask. Λοιπόν, αυτή είναι μια εταιρεία που ήρθε προσφάτως στην Ελλάδα, λέγεται Laneige, και αυτή η μάσκα ματιών έχει ένα applicator, αυτό εδώ, το οποίο σου κάνει επίσης μασάζ και σε βολεύει, γιατί δεν μολύνεται το προϊόν, δεν βάζεις τα δάχτυλά σου μέσα, αλλά και μπαίνει στα σωστά σημεία εκεί ακριβώς που πρέπει να πει. Την αφήνεις λοιπόν όλη νύχτα, παιδιά, και ξυπνάς. Και το μάτι είναι, τι να σας πω τώρα, 10 χρόνια νεότερη. Λοιπόν, να συνεχίσω με μία μάσκα, την οποία μάλλον σας την έχω ξαναναφέρει, ναι, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι την έχω ξαναναφέρει. Ήταν το μόνο προϊόν από αυτά που δεν είναι καινούριο, το μόνο προϊόν που ξανααγόρασα.
Είναι λοιπόν η Gravity Mud από την Glam Glow, αυτή η συσφυκτική μάσκα την οποία ξανά αγόρασα και πήρε και το Mega Size, δεν έχει πιο μεγάλη συσκευασία. Έρχεται με το πινελάκι της για να την εφαρμόσετε τέλεια και ομοιόμορφα σε όλο το πρόσωπο. Είναι peel off mask, δηλαδή την αφαιρείτε ξεφλουδίζοντάς τη όταν στεγνώσει. Δεν σου αφήνει καθόλου ξηρή την επιδερμίδα, δεν σε τραβάει, αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα και έχει αυτό το φοβερό μαγικό εφέ που νομίζεις ότι οι λεπτές γραμμές εξαφανίστηκαν. Δεν εξαφανίζονται, okay. Ενώ δεν είναι μακροπρόθεσμο το εφέ, αλλά αν την κάνεις 1-2 φορές την εβδομάδα, πραγματικά βλέπεις το πρόσωπό σου και το νιώθεις πιο τσιτωμένο και έχει και πάρα πολύ ωραία συστατικά βέβαια που κάτι σου προσφέρουν προφανώς. Να προσέχετε μην τη βάζετε κοντά στις φύτρες σας, εδώ και κοντά στα φρύδια, γιατί θα κάνετε και αποτρίχωση, αν δεν το προσέξετε αυτό. Πάμε σε ένα σαπουνάκι, το οποίο χρησιμοποιώ κάθε πρωί για να καθαρίζω το πρόσωπό μου, γιατί τώρα τελευταία είχα αρκετή λιπαρότητα, φραγμένους πόρους, μια κατάσταση που έβγαλα πολλά σπυράκια, και είναι αυτό εδώ, είναι έτσι, λέγεται O2 Sparkling Purifying Soap. Είναι από την εταιρεία Kaolion, είναι χειροποίητο και έχει άνθρακα για να βγάζει τα blackheads, δηλαδή να ξεφράζει ουσιαστικά τους πόρους. Έχει λεβάντα για να ελέγχει τη λιπαρότητα και έχει και καρύδα για να σου δημιουργεί μια αίσθηση απαλότητας και να αφήνει την επιδερμίδα ενυδατωμένη. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αυτό, wow, wow, wow. Λοιπόν, να συνεχίσω με τι, ας πάμε στο μακιγιάζ. Έχω ένα drugstore προϊόν για το οποίο άκουγα πολύ καλά λόγια και λέω θα πάω να το πάρω να το δοκιμάσω. Είναι ένα concealer, είναι αυτό εδώ το One Drop Coverage Weightless Concealer της Catrice. Έχει μέσα, πόσο έχει, 7 ml. Λοιπόν, είναι value for money γιατί έχει πάρα πολύ προϊόν μέσα, πραγματικά χρειάζεται μόνο μια σταγόνα. Έχει εδώ και αυτό εδώ το dropper για να καλύψετε αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Εγώ μία σταγόνα χρησιμοποιώ και στα δύο μάτια. Το έχω στην απόχρωση 003 Porcelain. Και γιατί πήρα αυτή την απόχρωση? Γιατί καθώς το δοκίμασα στο κατάστημα, είδα ότι η αρχική του απόχρωση είναι αυτή που φαίνεται πάρα πολύ λευκή. Μετά όμως, όταν περνάει λίγο η ώρα, μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, αυτό εδώ οξυδώνεται και σκουραίνει. Οπότε να το έχετε στο νου σας, αν πάτε να το δοκιμάσετε. Αλλά είναι πολύ εντατικό, έχει πολύ ωραία κάλυψη. Δηλαδή για drugstore προϊόν είναι και αυτό wow. Θα βαρεθείτε να με ακούτε να το λέω αυτό σήμερα. Πάμε σε μάσκαρα Kat Von D, η καινούρια της μάσκαρα. Εγώ αυτό το κορίτσι το αγαπάω πάρα πολύ. Έχει πολύ ωραίο ιδιαίτερο βουρτσάκι. Δεν ξέρω και πώς να το περιγράψω τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι και πολύ μαύρη μάσκαρα, όπως τη θέλω εγώ. Δεν μου τρέχει, γιατί συνήθως περισσότερες εμένα μου τρέχουν όταν τις φοράω από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ από κάτω. Μου δίνει και την κούρμπα αυτή που θέλω στις βλεφαρίδες μου και πολύ ωραίο διαχωρισμό, ακόμα και αν την περάσω και δεύτερη φορά. Και δεν κολλάνε οι βλεφαρίδες μεταξύ τους. Πρόβλημα που έχω με άλλες μάσκαρα. Πάμε τώρα σε μια εταιρεία που με έχει εντυπωσιάσει, γιατί σέβεται τον πλανήτη και έχει και φανταστικά προϊόντα. Λέγεται Love Beauty and Planet. Όλα τις τα προϊόντα είναι vegan. Έχουν συλλεχθεί τα υλικά τους με ηθικούς τρόπους. Πολλά από αυτά είναι και βιολογικά. Να σας πω ότι τα μπουκάλια της είναι φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά και ανακυκλώνονται φυσικά. Δεν έχουν σιλικόνες, parabens και χρωστικές και είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να προσφέρετε στην επιδερμίδα σας. Το προϊόν που έχω αγαπήσει πιο πολύ από όλα είναι αυτή η κρέμα σώματος Shea Butter and Sandalwood Oil, λέει, γιατί μυρίζει φανταστικά, απορροφάται τέλεια από την επιδερμίδα και γρήγορα, γιατί εγώ θέλω να ντύνομαι και γρήγορα αφού κάνω ντους, και αφήνει μια πολύ διακριτική μυρωδιά που είναι ωραία, αλλά δεν μπλέκεται πολύ με την κολόνια σας. Εμένα δεν μου αρέσει να έχουν πάρα πολύ έντονες μυρωδιές οι κρέμες μου, θέλω τόσο όσο. Τι άλλο έχω να σας δείξω? Έχω να σας δείξω επίσης προϊόντα για τα χείλη. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε και στο Instagram, ακολουθήστε με αν δεν το κάνετε ήδη. Γιατί θέλω να σας δείξω αυτά εδώ τα προϊόντα. Εγώ ταλαιπωρήθηκα τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Νόμιζα ότι κάποια βιταμίνη μου λείπει, δεν ήξερα τι πάει στραβά. Τελικά, μάλλον έφταιγε η οδοντόπαστα που χρησιμοποιούσα. Και θα σας πω ποια είναι, να μου πείτε αν είχατε ανάλογο περιστατικό. Ήταν η Oral-B που είναι για λεύκανση των δοντιών. Γι' αυτό εδώ πρέπει να σας έχω μιλήσει ήδη. Είναι το Lip Conditioner από την Κονταλή. Για τα άλλα δύο σίγουρα δεν σας έχω μιλήσει. Είναι μία μάσκα χιλιών και ένα lip balm. Λοιπόν, το lip balm είναι από την εταιρεία Cibdol. Θα σας βάλω link για όλα τα προϊόντα κάτω στην περιγραφή. Και έχει κάναβι. Είναι από κάναβι. Μυρίζει
πολύ διακριτικά, γιατί εγώ δεν θέλω τα προϊόντα που βάζω στο πρόσωπό μου να έχουν και πάρα πολύ άρωμα. Και το βάζω πρωί και βράδυ και ειδικά πριν από την εφαρμογή οποιοδήποτε liquid lipstick για να κρατάει τα χείλη μου πιο ενυδατωμένα. Επίσης, ένα wow προϊόν για τα χείλη, και ίσως να σας φαίνεται πάρα πολύ μικρή αυτή η συσκευασία, αλλά δεν είναι. Είναι αυτή εδώ η Lip Sleeping Mask από την Laneige. Είναι η ίδια εταιρεία που σας είπα και πριν που έχει τη μάσκα για τα μάτια, και χρειάζεστε ελάχιστη ποσότητα από το συγκεκριμένο προϊόν. Παιδιά, το έβαλα το βράδυ για 2 βράδια συνεχόμενα και ξύπνησα το πρωί και πραγματικά είδα τρομερή διαφορά στα χείλη μου. Αυτά για εσάς που ταλαιπωρείστε όπως και εγώ. Τέλος, θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ το Stress Fix Composition Oil από την Avenda. Αυτό, παιδιά, είναι ένα μαγικό προϊόν, ένα μαγικό λαθάκι, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με 1000 διαφορετικούς τρόπους και να νιώσετε καλύτερα, αποβάλλει το stress και όλη την ένταση της ημέρας. Εμένα μου αρέσει πολύ να ρίχνω μερικές σταγόνες στην μπανιέρα μου όταν έχω το χρόνο να τη γεμίσω και να κάτσω μέσα να χαλαρώσω. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο σώμα σας, να το αναμίξετε ίσως με την ενυδατική σας, μπορείτε στο κεφάλι, μπορείτε να το βάλετε στα χέρια σας και να κάνετε εισπνοές, μυρίζει υπέροχα, μυρίζει λεβάντα και πραγματικά νομίζω ότι δεν πρέπει να λείπει από το κομοδίνο σας. Αυτά ήταν τα προϊόντα για τα οποία ήθελα να σας μιλήσω σήμερα, που πραγματικά με ενθουσίασαν. Μακάρι να βρω περισσότερα, να βρίσκω συχνότερα περισσότερα και το The Wow Factor να γίνει και σειρά εδώ στο κανάλι. Thank you που είδατε και αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το like φεύγοντας και θα σας δω στο επόμενο. Πολλά πολλά φιλιά! Bye bye!